Πλέξαμε τα μπούτια μας, τα κίνα και τα τούτα μας και μπήκαμε με φόρα στην οθόνη. Τους γείτονες τρελάναμε, σαλάτα που τα κάναμε και φάγαμε του έρωτα τη σκόνη. Εγώ αυτή ο εραστής της κι όλοι οι άλλοι, για κοίτα πως χωρέσαμε σε ένα κανάλι. Εγώ αυτός όλο το σόι του και σία, μπλεχτήκαμε μαζί στην ίδια ιστορία. Και άμα λάχι θα στο λέω κάθε μέρα, πως είναι μάγκα μου όλα λόγια του. Θέλω να μιλήσουμε για σένα και τη μάνα μου. Τι εννοείς? Με μου κάνεις το ανήξερο. Θέλω να μιλήσουμε για τον παράνομο δεσμό εσένα και της μάνας μου. Και μην τολμήσεις να μου το αρνηθείς. Απλό αστυνομικός ερώτησε μας έξερα από πιο παλιά. Εκτός στάθμου. Τι εννοείς? Εσύ να μου πεις, Γαλάτη. Τι δουλειά έκαμες πριν έρθεις να δουλέψεις το κανάλι? Δεν θέλω να σε αγχώσω, αλλά έψες κάποιος εμπήκε σπίτι μου. Έκλεψες? Ναι. Η τσάντα με τις φωτογραφίες και τα χαρτιά που μου έδωσε να σου φυλάξω. Αγαία μου! Απάντα μου το όμως ερώτησα. Πού ξέρεις για μένα, Τζέιν Νάταλ? Είδα σας. Τέλος πάντων, εμείς πάμε έξω να ξεκουραστείς. Προσπάθα να ζούμε τις λίγο. Εσύ... Εσύ, Γαλάντια, ο φίλος ο Φώτης και τα δυο αγόρια που ταλαβερίζεται η κόρη σου μαζί τους, εσείς ήσασταν εκεί όταν με πυροβόλησαν. Για 3 χρόνια που... Έχουμε δεσμό με την Νάταλη. Με τη γυναίκα σου έχουμε δεσμό. Όπως καταλαβαίνεις, η κατάσταση είναι σοβαρή. Θέλω να μου πεις με κάθε λεπτομέρεια τι ακριβώς έγινε με αυτόν τον τύπο. Τι άλλο να σου πω, κύριε Οδυσσέα. Πώς ήταν? Κάνε μου μια περιγραφή. Ήταν μετρίου αναστήματος. Καστανός. Πόσο χρόνο περίπου? Α, τώρα βάλεις μου δύσκολα. Όχι. Πρέπει να θυμηθείς, είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Οδυσσέα μου, θυμούμαι εγώ. Ήταν γύρω στα 45 χρονών. Είσαι σίγουρος? Σίγουρος δεν είμαι, αλλά ήταν στην ηλικία της γυναίκας σας, της κυρίας Σοφίας. Ορίστε. Ορίστε, κύριε Βίκτορα, πόσο πολλά μακριά πάει η βαλίτσα της ουρανίας. Α, και τούτος ο άνθρωπος κρατούσε μία χάρτινη σακούλα η οποία είχε μέσα κι άλλες φωτογραφίες. Μάλιστα. Ήταν κάπου μπλεμένη η πεθερά σας, κύριε Οδυσσέα. Προφανώς, ναι, αγάπη μου. Γι' αυτόν και κάποιοι παρακολουθούν τη συνέχεια και επισταμένα. Μήπως είμαι κοντά στην ανακάλυψη μιας πείρας κατασκοπίας? Παρετάρε τις αμερικάνικες σύρες, είπαμε. Έντια στο CSI Miami που δουλεύεις. Πάντως τούτον τον τύπον όπως τον εσύγκοψα, έτσι φαίνεται φυσιολογικός. Έτσι όπως ακριβώς τον εσύγκοψες, τούτος ο τύπος κρατά το κλειδί που μπορούμε να ξεκλειδώσουμε τα μυστικά της ουρανίας. Πώς είσαι, ουρανία? Ηρέμησες λίγο? Αποφάσισα τον Γαβρίλη. Θα μιλήσω. Στην αστυνομία? Θα μιλήσω στην οικογένεια. Θα τα αποκαλύψω. Ξέρεις ότι με τούτο που μπορούν να ακούσουν, μπορεί να μην σου ξαναμιλήσουν ποτέ. Ξέρω το. Όμως δεν αντέχω στην ιδέα ότι μπορεί τούτος άνθρωπος να τους κάνει κακό. Θα τηλεφωνήσω τώρα. Θα τους πεις και ποιοι είναι οι βιολογικοί γονείς της Σοφίας? Οδυσσέα, πιάστε τη Σοφία και βάλτε σπίτι. Θα σας μιλήσω. Δεν θα σας κρύψω τίποτε.
Σε ελπίζω να με συγχωρέσει. Ό,τι και να πεις έχεις δίκιο. Είμαι ένας φτηνός άχρηστος. Ξητήμας με φτύς με ό,τι και να μου κάνεις σε λίγο. Αλήθεια, αν άνοιξε πώς ξεκίνησε. Ήταν λάθος, ξέρω το. Προσπάθησα πάρα πολλές φορές να σταματήσω, δεν τα έκανα. Αντρικό! Συγγνώμη. Συγγνώμη. Σιγά ρε, Θεία, να βγάλεις την πόρτα. Θεία, είσαι καλά. Είσαι κατάχλη όμως. Είδες κανένα φαντασμά. Κάτσε να σου φέρω λίγο νερό. Τι μιλώ σου! Καλά, τι στο καλό να πάθαινε τώρα. Πρώτη φορά να το φέρω έτσι. Να ξέρει ο Βασίλης. Κύριε Λέσον, είναι κλειδωμένη η πόρτα. Κύριε Βασίλη! Κύριε Βασίλη, στάλω είμαι, άνοιξέ μου! Κύριε Βασίλη! Ακούεις με? Παναγία μου, κάτι έγινε. Βοήθεια, παιδιά, κάτι έχω την Βασίλη! Με μίλασε μια, ηρέμησε. Σας είδα. Ήσασταν εκεί. Εσύ και ο κόμενός σου. Μαζί με τους δύο ηθοποιούς. Εσείς με πυροβολήσατε. Αλλά τι απέ μου. Τι είναι τούτο που είπε ο Ηλίας πριν. Και μην τολμήσεις να μου πεις ότι είναι αρκωμένο ξελιά συναρτησίες. Θα σε πιστέψω. Μίλα, πέ μου. Προσπάθησες με το Φώτη να τον πυροβολήσεις. Να σου πω. Ακολουθούσαμε η μπράβη του Ηλία. Αμήνα χωρίς αυτοκίνητο, χωρίς κινητό. Αμήνα και από μπαταρία. Στο σημείο που ήμουν ήταν ένας άγνωστος και έδωσε μου το τηλέφωνο του να τηλεφωνήσω. Πιάσα το Φώτη, ο οποίος ήταν στο Βασίλιντζεν την ώρα. Είπα του τι συνέβη, ήρθε να με πιάσει και δυστυχώς ακολούθησε τον Χριστό και Δημήτρης. Και πέ μου, ο Ηλίας πώς ευρέθηκε σε εκείνο το σημείο? Φαίνεται πρέπει να έβαλε πάνω στο αυτοκίνητο μου ραντάπ και ήβρεμε. Όταν έφτασε, ακούστηκε ο πρώτος πυροβολισμός, μετά ο δεύτερος. Και ξαφνικά ευρέθηκε ο Φώτης και ο Χριστός και Δημήτρης. Και ο Ηλίας επυροβολήθηκε από τον άγνωστο τύπο που σε βοήθησε? Όχι, δεν ξέρω. Μπορεί να θέλει να το φάνε άλλες φατρίες. Αφού πια μέτρα σηκώσεις μου κάτω. Δεν έπρεπε να ζήσει. Θα μας μπερδέψει όλους. Ούτε που να το σκέφτεσαι, Γαλάτια. Βλέπεις άλλη λύση. Ωστόσο, ο Οδυσσέας πάντα βρίσκει την ώρα. Πάντα τούτο. Μην το κλείσεις. Νεύρασμα ψυχής ότυπα. Ξεχάστο. Έλα, Οδυσσέα. Οδυσσέα, δεν μπορώ να μιλήσω. Πέ μου στα γλύωρα. Ό,τι και να κάνεις, όπου και να βρίσκεσαι, ξαπόλατα και έλα σπίτι τώρα γλύωρα, αγάπη μου. Η ουρανία θέλει να μας μιλήσει. Είπεν ότι θα μας τα πει ούλα και ποιοι είναι οι βιολογικοί σου γονείς. Έλα, Σοφία, ακούεις με. Πάω τώρα σπίτι με τον Βίκτορα. Ναι, αγάπη μου. Να σου πω κάτι. Ό,τι και να ακούσουμε, σε παρακαλώ πάρα πολλά, θέλω να είσαι ψυχραιμή. Να είμαι δίπλα σου, αγάπη μου. Είμαι δίπλα σου εγώ. Σοφία, αγαπώ σε. Πάμε, ρε. Σε ποια απόδειξε τώρα η γιαγιά να μας πει την αλήθεια? Ο Θεός η ψυχή της, γιέ μου. Αλλά κάτι μου λαλεί μέσα μου ότι τούν τη φορά να μας πει την αλήθεια. Και γιατί αποφάσισε να μας την πει τώρα και μας την είπε από την αρχή? Είπαν ότι κινδυνεύουμε όλοι. Κάποιος θέλει να μας κάνει κακό. Πάμε, γιέ μου, τώρα να μας τα πει. Έπιασε με μια μεγάλη αγωνία τώρα.
Θεέ μου, και βάρ' το χέρι σου να μην ακούσουμε τίποτε που να μην είναι διαχειρίσιμο. Να μπορέσουμε να το αντέξουμε. Μπορείς, σημείωσε, δαμέ το κληρονομικό. Σημείωσε τον τόπο. Πάμε! Ρε, από όλο Αντρίκος. Τηλεφωνάτε του ρε παιδιά, καθυστερούμε πάλι. Όχι, σε παρακαλώ, χαρίς, πιάσ' τον εσύ, για τον πιάω εγώ να τσακωθούμε, να. Με ποια μίλα πάλι σου πήγε να χωστεί. Αν ήξερα, Άννα μου. Τώρα που να τελειώσει το τηλεφώνημα του, να το ρωτήσεις. Έναν κάνει που παίρνουμε, τούτα όλα που παίρνουμε. Συνεχίζει και προκαλεί με. Εντάξει, Άννα, μπορεί να μιλάμε με κάποιο φίλο του ανθρώπου. Άντε, ρε Δημήτρη, τώρα. Σταμάτα να τον υποστηρίζεις. Αλήθεια, γιατί το κάνεις. Δεν θέλω να ανεκατονούμε στις κουβέντες σας. Αλήθεια. Ναι, όχι να τον πιέζω, θα κάνω πριστή. Ένα πάντα, ρε Φώτη. Δεν μπορεί να κάνω να ξεκινήσω μόνοι μας. Ξαναπιάσου, ρε Μιχαλή. Πιάνω συνέχεια, όνος την απαντήσει. Δεν το πιστεύω, ρε διέχτηκα να μπλέξω με τον άνθρωπο. Με το βάζω σου, ρε Άντρικο. Δεν σε βιάζουμε. Ως την ανοιχτώση να τελειώσουμε. Ήξερες το κι εσύ. Κι εσύ. Κι εσύ. Ρε, μη φαλάρες. Ήξερες το κι εσύ. Ότι έχασες τον τέλειο, ναι ρε κουμπάρ, ήξερα. Ήξερες το. Όλοι ξέρετε. Ρε Άντρικο, μου είναι αμπουλαλής ρε κουμπάρ, μίλα να καταλάβουμε. Καλό θέμα στην εκπομπή. Ούτε καλεσμένο. Μετά περιμένουμε να κάνουμε ψηλά νούμερα τηλεθέασης. Εντάξει, βρε Εύα μου, κάτι θα κάνουμε για τα νούμερα της τηλεθέασης. Θέλω όμως να χαλαρώσεις, να καθαρίσεις το μυαλό μας. Θες να πάμε για κανένα σφινάκι το βράδυ, τέσσερις μας. Τα σφινάκια μας εμαράναν τώρα. Απόψε είναι η νύχτα που θα παρακολουθήσω τον Βασίλη. Ήρθε η στιγμή να μάθω τι παίζει πίσω από την πλάτη μου. Γιατί έκλεισε ραντεβού με γκόμενα. Τον άκουσες να μιλάει μαζί της, υποψιάζεσαι τίποτα. Δεν τον άκουσα. Έχω κάποιες υποψίες. Δεν έπιασα ακόμα στα σέρκα μου το κινητό του να ελέγξω. Ευτυχώς. Ευτυχώς λέω που ήταν κρίμα. Θα ήταν κρίμα να τον πιάσει να μιλάει μαζί της στο τηλέφωνο. Είναι επώδυνο. Σήμερα, ας πούμε, έφυγε από σπίτι μου τα 7 χαράματα. Δεν μου είπε που πάει, ούτε επικοινώνησε ακόμα μαζί μου. Από τις 7 τα χαράματα, πού πήγε. Να την έβρει προφανώς. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω. Δεν θα πάμε για σφινάκι απόψε. Θα πάμε να τον παρακολουθήσουμε. Την ώρα που θα ξεκινήσει να πάει να την έβρει, θα πάω εγώ πίσω του. Γι' αυτό μην κανονίσεις τίποτε. Θα σε πιάσω τηλέφωνο να πάμε μαζί. Θέλω κι εγώ να τον πιέσω στα πράσα. Και ειλικρινά, αν σε απατάει, ειλικρινά θα μου το πληρώσει. Ευχαριστώ, φιλενάδα που μου συμπαραστέκεσαι. Πάρα πολύ δύσκολο είναι το πράγμα για μένα. Σιώπα τώρα, έρθε η Κατίνα. Άκουσα σε, βάλα, θα το σχολιάσω. Αφού είσαι κουτσομπόλη. Τώρα τι έπαθες εσύ και πας σαν τη χελώνα. Ζαλίζουμε, Ναταλή. Με θωρείς, δεν είμαι πολλά καλά. Να σου πω, άμα είσαι κρυωμένη, να μείνεις μακριά μου. Δεν θέλω έτσι τα καλά καθόμενα τώρα να αρπάξω καμιά ίωση. Μένα ανησυχείς, θα σε φιλήσω. Ποια βοήθεια! Πρέπει να έρθετε να τελειώνω στο γραφείο του κυρίου Βασίλη. Τι εννοείς, ήρθε το παιδί που το ραντεβού? Ναι, ήρθε κυρία μου, και κάτι πάρα πολύ σοβαρό έγινε. Γιατί, με ποιαν είναι στο γραφείο? Με καμιάν, ήταν με το θείο των Αντρίκων. Αλλά μετά ο θείος ο Αντρίκος έφυγε πάρα πολύ λασανταλωμένος. Μέσα σε τώρα είναι κλειδωμένος ο κύριος Βασίλης μες στο γραφείο του. Είσαι σίγουρη, γιατί να δοκιμάσεις να ανοίξεις την πόρτα? Δοκίμασα να βγάλω την πόρτα, αλλά τίποτε δεν μου ανοίγει. Άντε τότε, πάμε γρήγορα, κάτι κακό συμβαίνει. Ναι, ελάτε σε εσείς, γιατί μπορεί να χρειαστεί να την εισπάσουμε. Άντε, γιαγιά μου, ξύπνα τον παππού μου, πάρ' του μέσα να τσιμηθεί και κρίμα να κοιμάται κάθοντας. Ζήνωνη, ξύπνα, γιέ μου. Ποιος ήρθε? Πήγαινε μέσα να πέσεις. Τώρα είναι να πιαστούν τα πλευρά σου και να θέλεις να σε τρίβω όλη νύχτα. Αρέσκει μου που είσαστε έτσι τόσο πολλά αγαπημένοι μετά από τόσα χρόνια γάμου. Αγαπημένοι. Συλλοφαϊμένοι μας. Έτσι τα ζευκαρκά και λέμε άμα πολλά χρόνια μαζί. Όπως εγώ και η γιαγιά σου. Α, ναι, με τους ακούμους. Ένα τρόπος να αγαπιούμαστε στα γεράματα. Γερός είσαι και φαίνες. Εγώ είμαι νέα ακόμα. Πας στο άθρο της νιώτης σου. Πέτε μου, ο Βασίλης, ο φίλος του παπά μου, πώς σας φαίνεται? Είναι καλός χαρακτήρας. Τι ερώτηση είναι τούτη, ρε Άγγελε μου? Εντάξει, απλά θέλω να μάθω. Συμπαθάτε το.
γιατί δεν κουμπάρει με τον παπά μου, πότε ως τα πότε να τους προσλάβει στο καναλί ο Βασίλης. Τι άλλο θέλεις να μάθεις, Άγγελε μου, για τον παπά σου και τον κουμπάρον του. Εσείς εκτιμάτε τον άνθρωπο. Είναι καλός χαρακτήρας ο Βασίλης. Ο παπάς σου έχει τον πολλά ψηλά. Αγαπά τον σαν τον αρφό του. Τώρα αν την ίδια ανεκτίμηση τρέφει και εκείνος για τον παπά σου, ο Θεός και η ψυχή του. Και το ότι έσωσε του τη ζωή του στο στρατό, είναι αλήθεια. Ναι, είναι αλήθεια. Έχουν πολλές ιστορίες μαζί. Περάσαν πάρα πολλά. Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι αλλάζουν, ξεχνούσει. Και πιστεύετε μια τόσο δυνατή φιλία μπορεί να αντέξει τα πάντα? Εξαρτάται, Καρολίνα. Πάντως, εγκρίμα μια τόσο δυνατή φιλία να χαλάσει για πελάρες. Γι' αυτόν και εσείς να προσέχετε πάντα τους φίλους σας. Να μην εμπιστεύκεστε εύκολα τους ανθρώπους. Και πάρει μια που λαλεί, δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι, στέγη. Όχι πάντα. Ο παπάς σας είναι αθώο πλάσμα. Αλλά ο κουμπάρος του Βασίλης είναι έτσι. Να κότσε η τάνης. Δηλαδή, γιαγιά μου, από ό,τι μου λαλείς, ούτε εσύ συμπαθείς τον Βασίλη. Να σου πω την αλήθεια, δεν το συμπαθώ ούτε εκείνον, ούτε τη γυναίκα του. Αλλά ποιος με ρωτά εμένα, ο κύρις σου εν τους ρίφκι. Ελπίζω μόνο να μην τον απογοητεύσω. Εντάξει, άμα πάεις μέσα μας κάνεις κάτι να φάμε. Να πάω, αγάπη μου, καλό. Να πάω να ξαπλώσω και εγώ λίγο. Γιατί άνοιξε τι θέμα τώρα. Έτσι. Καλά, γιατί. Γιατί σου αρέσει να βασανίσεις τον εαυτό σου. Επειδή σπίτι του Βασίλη και η βράτο. Είπα ότι ξέρω τα ούλα και να σταματήσουν τη σχέση με η μάνα μας. Άγγελε, γιατί. Έλειπασε τον παπά μας. Ναι, που τον λυπούμε και κάνουμε έτσι. Λυπούμε το γιατί αν μάθουν το πράγμα να πάθει τίποτε που το μάραζει του. Καλύτερα με να θέλαμε ποτέ τίποτα. Κυρία Θούλα. Κυρία Θούλα. Τι είπαμε πριν λίγες ώρες, ότι δεν γίνεται να καθαρίζετε με το λαστιχό. Κυρία Γιαννάκη μου, δεν θα το ξανακάμω. Πραγματικά, δεν πρόκειται να το ξανακάμω. Δεν θα το ξανακάμετε. Μα πιάνε και καταγγείλαν πάλι και τώρα αναγκαστικά εγώ πρέπει να σκόψω να πόρτω. Όχι, να χαρείς κυρία Γιαννάκη μου, μην με καταγγείλεις. Γιατί αν με καταγγείλεις, σημαίνει πρέπει να πληρώσω. Και εγώ είμαι άνεργη και δεν έχω λεφτά να πληρώσω το πρόστιμο. Ναι, αλλά εμένα είναι η δουλειά μου τούτη έννοι. Και τώρα να πρέπει να σας καταγγείλω όμως. Για να μην το κάνω το πράγμα, μόνο μία λύση υπάρχει. Αλήθεια! Κυρία Γιαννάκη μου, πέ μου το και μπορώ! Είμαι αβέλαφο! Να πεις της μάμας σου να μου κάνει έναν κιλό πίτες της σάγης, γιατί έτσι οι πίτες δεν έχει ξαναφάσει τη ζωή μου. Μα τούτον, κυρία Γιαννάκη μου. Και να μου κάνει και έναν καφέ με τα σερούθηκια σου. Μερακλήδικο. Κυρία Γιαννάκη μου! Πάω στη μαμά τώρα να της πω να σου κάνει πίτες στις σάγκες και έρθεις να τις πιάσεις. Πότε είναι τώρα μπορείς? Σε καμιά ώρα και πιάσεις το λαστιχό να ραντήσεις για να έχω δικαιολογία να έρθω. Να μην λάρουν οι γειτονές ότι μπαίνουν ευκαινούν έτσι συνεχεία στο σπίτι σας. Έγινε, κύριε Γιαννάκη μου. Παναγία μου, Μητσοκαμά μου. Ε, Αντρίκο. Αντρίκο. Ε, έλα. Αντρίκο, έλα. Πού είμαι? Με τους σαντάλους ακόμα. Αλήθεια. Είναι ονείρο, είναι αλήθεια. Μα ήταν πού να δείτε, σε καταλαβαίνουμε. Να σου πω, πάμε στην Κατιά να σου δω κι λίγο αέρας. Έλα μαζί. Κύριε Λέησο, να μου πάθαινε τώρα. Πρώτη φορά το θωρώ έτσι χαλιά. Να δούμε να μου κουβαλώ και τούτος μέσα του τόσον καινό και μίλα. Άρα για τελικά, έμαθαν πως η γυναίκα το πατάτο με τον παπά μου. Έχεις πλάκα, ρε Μπάμπο. Έχω άτιμος. Έχω ούλη θορούντο, αλλά εις τάλο μου τίποτε. Θα σε ρωτήσω, τι ζωδιό είσαι? Λιοντάρι, να μου φαίνεται. Άντε, και εγώ είμαι Λέο. Τι ημερομηνίας? 22 του Ιούλη. Όχι, αν το πιστεύω. Γεννηθήκαμε την ίδια μέρα. Έχουμε πολλά κοινά τελικά. Έλα σου πω. Να δεις να είμαστε και δήμαρφοι. Φτιάζομαι, το ξέρουμε ακόμα. Πες μου κάτι παραπάνω για σένα, ρε Πάμπο. Δεν έτυχε να μιλήσουμε ποτέ σε πιο προσωπικό επίπεδο. Σαν τι άσου για μένα. Ό,τι θέλεις. Ξεκίνα, ας πούμε, από την παιδική σου ηλικία. Παιδική μου ηλικία. Μάλιστα. Ένα πράγμα που θυμούμαι πολλά έντονα στην παιδική μου ηλικία είναι ότι ήμουν περίπου 5-6 χρονών.
Και ήθελα να γίνω αστροναύτης η μίση μου. Και έγινες καφέ, τσις. Έπεσες λίγο έξω. Εντάξει, με θεωρείς που τον τη δουλειά κάνω την έτσι. Εγώ κανονικά είναι νοσηλευτική μου που τελειώσα. Άντε, εντυπωσιάστηκα τώρα. Καλό και αριστούχος μάλιστα. Απλώς μ' αρέσει και ακουμίζω. Καλά, γιατί δεν είπες να δουλέψεις σε κάποια κλινική στο νοσοκομείο. Δουλεύκα 2 χρόνια στην καλύτερη κλινική της Λευκωσίας. Αλλά κάτι έγινε και έφυγα. Όταν λες κάτι έγινε, τι. Πιες να βάλεις καμιά λάθος ένεση σε κανέναν ασθενή. Ναι, λάθος ένεση. Κάτι έτσι. Είμαι περίεργη να μάθω τώρα. Άντε, Ανδρίκο, τι έπαθες. Λιποθύμησε να φέρω νερό να νομίξω. Έλα, έχω να μην. Ανδρίκο μου. Ανδρίκο, είσαι καλά ρε φίλε. Ανδρίκο μου, ξύπνα ρε φίλε. Όχι, ρε παιδί, είναι καλά, είναι επικοινωνούμε περιβάλλον. Κάτι συμβαίνει. Ρε φίλε, έλα. Αυτό, αφήστε το πάνω. Έλα. Μια σου λέω καλύτερα. Έλα, Ανδρίκο μου. Ανδρίκο, άκου τον παμποντή σου, λαλή. Τέλειωσε νοσηλευτική, ξέρει τι κάνει. Γιατί με βλέπει με τον τοϊφό. Ακού! Ο ύμνος της Ομόνιας! Έλα τραγουδήσουμε μαζί! Εμπρός της Ομόνιας! Όχι, δεν είναι καλό άνθρωπος για να ακούει τον ύμνο της Ομόνιας και με έναν αντιδρά, σημαίνει πως έναν καλό. Ένα λεπτό. Ανδρίκο μου. Παιδιά. Παιδιά, είμαι παγωμένος, ρε παιδιά. Ρε φίλε, σοκ που έπαθε. Ναι. Έλα. Τι, μα πότε. Εντάξει, μείνω και αμέρκουμε. Παιδιά, sorry, πρέπει να πω, έγινε κάτι σοβαρό. Συνεφέρτε το και καλύψε το. Τα πάθαν όλοι σήμερα, ρε. Ανδρίκο μου. Φίλε, μήνα μας, ρε φίλε. Ρε φίλε, υγεία να έχουμε και τα άλλα όλα σάζονται, ρε. Ρε Ανδρίκο. Εύα μου, πάρε τον τηλέφωνο να δεις που είναι, αγάπη μου. Μπορεί να πει τουαλέτα ο άνθρωπος, πώς κάνετε έτσι. Τώρα πρέπει να πει τουαλέτα. Πριν λίγο λέω σας ήταν μόνος του κλειδωμένος μέσα στο γραφείο και δεν μου άνοιε. Ξέρετε πόση ώρα το εκτυπούσα. Στάλα μου, είσαι σίγουρη ότι ήταν εδώ μέσα κλειδωμένος. Ναι, είμαι σίγουρη. Δεν ξέρω ποιος μπαίνει και ποιος σκένει από το γραφείο του διευθυντή μου. Ποιος εμπήκε τελευταίο, Στάλα. Ή μάλλον ποια εμπήκε τελευταία. Ηρέμησε, Εύα. Καμιά δεν εμπήκε. Ήρθε ο θείος μου πριν μισή ώρα, έκατσε 10 λεπτά και έφυγε. Α, ο Ανδρίκος, ε. Άλλος και τούτος, έφυγε εντάγια θαλαρισμένος. Εμιλούσα το γιονάντα από κρίνε του. Άρα ο θείος Ανδρίκος να ξέρει αφού είναι ο τελευταίος που μπήκε μέσα στο γραφείο. Το πιάνω τον τηλέφωνο και δεν απαντά. Πόλη μου, σε παρακαλώ, αγάπη μου, πήγαινε να τσεκάρεις τις τουαλέτες. Μπορεί να είναι εκεί. Και εσύ, τ' άλλο, θέλω να πας στην καντίνα. Ραφαέλα, πήγαινε και εσύ στο στούντιο να δούμε που είναι. Δεν μπορεί, μέσα στο κανάλι θα είναι. Πού να πήγε. Εγώ νομίζω κάνουμε πολύ φασαρία για τον τίποτα. Να συμφωνήσω. Κάντε αυτό που σας λέω τώρα. Είστε άλλο δεν είναι φαντασμένοι. Για να λέει ότι κλειδώθηκε εδώ μέσα, κάτι σοβαρό έχει συμβεί. Και ήδη νιώθω το, α. Έχω ταχυπαλμίες. Κάτι κακό συμβαίνει. Και εγώ έχω υποψίες. Γι' αυτό να πάτε οι τρεις να τον έβρετε τώρα αμέσως. Γλίο! Πάρα σε γεια μου να πάμε να βρούμε τον μάστρο μας, αδέστητε! Υποψιάζεσαι σύνομαι που υποψιάζομαι. Και όχι μόνο. Επί να τη συναντήσει. Πολύ πιθανόν. Εγώ πιστεύω ότι ήταν εδώ μέσα οι δυο τους και μιλούσαν και για να μην τους ακούσει η περίεργη γραμματέας. Είχε κλειδώσει την πόρτα. Και μετά την έκανε δηλαδή, με ελαφρά. Θα τον πνίξω. Καλά, περίμενε πρώτα να τον βρούμε και τον πνίγουμε μαζί, Εύα. Πάμε. Είπε στο Οδυσσέα στο τηλέφωνο ότι θέλει να τα πει σου, ναι. Ναι, σου. Θα κρύψω τίποτα. Ακούμε, μητέρα. Κάτσε. Με τον Καγκουλίν ήμασταν εραστές χρόνια. Όμως ήταν παντρεμένος. Άρα ήσουν σε παράνομο δεσμό. Όταν τον εγνώρισα, μου είπαν ότι ήταν ελεύθερος. Ύστερα ερωτεύτηκα τον. Όταν έμαθα ότι ήταν παντρεμένος, υπόσχετο μου ότι ήταν να χωρίσει από τη γυναίκα του και να παντρευτούν. Όμως ήταν υποσχέσεις και λόγια. Η γυναίκα του έμαθε ποτέ της ότι είσαι δεσμό. Έμαθεν το όταν ήμουν έγκυος μαζί του. Και τι έκανε. Έβαλε κάποιους τύπους μια νύχτα και χτυπήσαμε πολλά. Και έχασα το μωρό. Ήμουν 4 μηνών. Λυπούμε για τον Ουρανία. Ο γιατρός, Σοφία μου, είπε μου ότι
δεν θα μπορούσα να ξαναμείνω έγκυος. Γιατί επειδή με χτυπήσαν πολλά, δημιουργήθηκε πρόβλημα. Τσίνη τη νύχτα, δεν τέλειωσε η ζωή. Γιατί ο γιατρός, για να σωθώ, αφαίρεσε τα μητρικά. Κι έτσι δεν έχασες μόνο το μωρό, αλλά έχασες και τη δυνατότητα να ξανακάμεις καταφορά μωρό. Μετά τι έγινε. Τώρα αρκευκούν τα δύσκολα της ιστορίας. Όμως θα τα πω όλα γιατί δεν αντέχω να τα κρατώ. Η γυναίκα του Κακουλίδη ήταν έγκυος παράλληλα. Σε ένα μήνα θα γεννούσε. Εγώ νιώθω ότι έχανα σιγά σιγά τον Κυριάκο. Ότι οι πιθανότητες να μείνει μαζί μου ελαιοστεύκα. Ο Κυριάκος τότε εχρωστούσε ένα μεγάλο ποσό σε έναν τοκογλύφο, τον Δημητρίου. Το έγγραφο της συμφωνίας που μας έβαλε τούτος ο άγνωστος έξω από την πόρτα μες στο φάκελο. Σωστά. Εγώ έδωκα τα λεφτά στον Κακουλή για να ξοφλήσει τον τοκογλύφο και να μην υπάρχει φόβος να τον σκοτώσω. Έδωκα τα λεφτά στον Κακουλή με μια προϋπόθεση. Πέτα ούλα, ουρανία μου. Κάρτα ούλα από μέσα σου. Η συμφωνία ήταν να του δώσω τα λεφτά και να μου δώσει εκείνος το μωρό που θα γεννούσε η γυναίκα του. Τον το μωρό ήμουν εγώ, ουρανία. Ναι, Σοφία. Είσαι κόρη του Κυριάκου Κακουλή και της Ανδριανής. Ο Κυριάκος εδέχτηκε τον τη συμφωνία. Εγώ έπιασα σε που την ώρα που γεννήθηκες. Μια νοσοκόμα μας σε βοήθησε. Της μάνας σου είπαν της ότι πέθανες. Δεν το πιστεύω το τον παππού. Ο πατέρας με πούλησε με για να ξεχρεώσει. Ηρέμησε, αγαπώ, ηρέμησε. Εν ήξερω αν είμαι μετάνιωσε μου, τη Σοφία. Εγώ ύστερα από λίγες ημέρες σε πούλησα τα ούλα, έπιασα σε βρέφος και μετακομίσαμε στην Αθήνα. Που τότε έχασε τα ίχνη μας. Τα ούλα συγκλονίστηκα που μας είπες, γιαγιά. Ποιος όμως ξέρει την ιστορία και σήμερα πειλάσαι να μην την αποκαλύψεις και ζητάζω και λεφτά. Εν ξέρω, Βίκτορα. Τούτη είναι η ιστορία που με βασάνισε τόσα χρόνια. Και φοβούμουν να σας θυμώ. Έκανα κι εγώ πολλά στη ζωή. Τούτον όμως ήταν το μαρτύριο μου. Να το κουβαλώ 45 ολόκληρα χρόνια μέσα μου. Εγώ καταλάβω την ουρανία. Έχασε ένα μωρό. Έθελε έναν άλλο μωρό. Έκλεψε με από τη μάνα μου όμως. Συγγνώμη, Σοφία. Τούτον ήταν το λάθος μου. Όμως αγάπησα σε σαν δικό μου. Κοίτα, Σοφία μου. Θέλω να είσαι ψυχρέμη. Σίγουρα δεν είναι ωραία τούτα που ακούσαμε. Όμως πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε με αυτόν τον τύπο που μας απειλεί όλους. Θησέα, έπαθα σοκ, μπορείς να το καταλάβεις τούτο. Καταλαβαίνω σε αγάπη. Καταλάβω σε αλλά πρέπει να ηρεμήσεις. Θα έβρουμε λύση. Να πάρω ένα τηλέφωνο το Φώτη να έρθει να είμαστε όλη η οικογένεια μαζί. Ο ένας δίπλα από τον άλλο. Έκαμες πολλά, Θησέα. Και ελπίζω να μας τα είπες όλα. Ναι, Οδυσσέα. Είπα σας τα ούλα. Τώρα μπορείς να καταλάβεις γιατί δεν μιλούσα τόσο καιρό. Και τώρα που μίλησες, τι κάνουμε, Μπεθερά. Τούτος ο τύπος να με έξω που κυκλοφορεί και σκαλίζει την ιστορία, ποιος είναι. Ο πατέρας της. Είναι νοσοκόμα και θέλει να σε εκβιάσει. Είναι η μάνα της και θέλει να τη δει και να σε εκδικηθεί που την έκλεψες που κοντά της. Δυστυχώς, αν έχω, θα σας πω, δεν είναι ευχαρίστα. Κάτι έγινε με το γιο μου. Έξερα το. Ο Σωτήρης σας έσκασε από το ίδρυμα, αφού πρώτα χτύπησε ένα νοσοκόμο μας. Έτσι, πού είναι τώρα? Δεν ξέρω. Πρέπει να τον έβρετε αμέσως. Πρέπει να συνεχίσει την θεραπεία του να γίνει καλά. Καλύτερα τηλεφωνήσουν της αστυνομίας και να ακυρώσουν τη συμφωνία μας. Μα είχαμε συμφωνήσει να μην εμπλακεί καθόλου η αστυνομία.
Μα κύριε Κακουλή, κινδυνεύεται άμεσα. Κυκλοφορεί ελεύθερος τώρα. Δεν ανησυχώ για τον εαυτό μου, για το γιο μου που ανησυχώ. Τώρα έχει κατάθλιψη και μπορεί να κάνει κακό στον εαυτό του. Εγώ στη θέση σου θα ανησυχούσα για δική μου τη ζωή. Τι λες, να τηλεφωνήσουμε τη αστυνομία? Πρέπει να τον έβρετε. Έδωκα σας τόσα λεφτά για να τον προσέχετε. Μα λέω σας, απείλησαν και χτύπησαν το νοσοκόμο μας. Ελπίζω σύντομα να μου τηλεφωνήσετε ότι τον ήβρετε. Το ίδρυμά σας εγώ το χρηματοδοτώ. Αλλιώς θα συναντήσετε το δεύτερο μου τον εαυτό. Κατάλαβες? Θέλω να σου δώσω στοιχεία κάποιου πελάτη που το έσκασαν από το ίδρυμα. Δεν θέλω να καταθεί αστυνομία. Γεια σας. Καλά, τι πιάμε το μήνυμα σου, τι συμβαίνει? Έχουμε δυσάρεστες εξέλιξεις. Ο Ηλίας... Πεθάνε? Όχι, ακριβώς το αντίθετο. Συνήλθαν και μίλησαν. Θυμάται τα ονόματα μας όλους. Θεέ μου, τι θα κάνουμε τώρα, Θεέ μου. Πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε αθώοι. Τούτο πράγμα δεν είναι εύκολο. Τι θα πούμε, ρε παιδιά. Ήμασταν τζαμέ σε έναν ερημικό σημείο την ώρα που έγινε η απόπειρα. Είναι καθόλου εύκολο το πράγμα. Και ό,τι σου να έγινε, πρέπει να παραμείνουμε ψύχρε. Παρέτα μας, ρε Φώτη. Εσύ και η κόρη σου μας εμπλέξετε σε τον ολόν, καταλάβεις το? Χριστό, ηρέμησε. Και με ξάμιλες για τις γαλάτες, καταλάβεις? Α, ναι, ξέσαμε ότι είσαι ο προστάτησης τώρα. Καλά ρε Χριστό, Γιάννα, είναι κοπέλα σου. Αν είσαι συστήματα για κοινή. Τούτη υπόθεση αφορά μας όλους. Γιατί συμπεριφέρεις με τον τρόπο? Με ποιους είσαι, είσαι μαζί μας? Μπορούμε να είμαστε ενωμένοι σε τούτο. Η αστυνομία να μας ανακρίνει. Πρέπει να είμαστε συνεννοημένοι τι να πούμε και σταθεροί σε τούτο. Ο Δημήτρης μιλά πολλά σωστά. Θέλω να πεθιά. Εγώ και η Γαλάτια βράμε να λωθεί. Εγώ θα πω ότι ήμουν σε έναν παράγκιν και έπινα με κάτι φίλους και όπως η Γαλάτια ήταν σπίτι μου μαζί με τη Σοφία. Ένα μιλήσω και μαζί της να μας καλύψει, εντάξει? Φώτη, και εμείς βράμε να λωθεί. Καταλάβεις ότι ο άνθρωπος εξύπνησε, είτε μας ξέρει, μας είπε τα ονόματα μας. Ένα στείλει τους δικούς του να μας σκοτώσει, ρε καθαράβεις, ρε! Δεν το νομίζω. Ο Ηλίας είναι εμένα και το Φώτη που θέλει να βάλει στο. Εσάς θα σας πειράξει. Και πολλά καλά είναι να κάνει. Γιατί θέλω ούτε στη φυλακή να καταντήσω, ούτε κάπου σκοτωμένο εξαιτίας σου. Ο Ηλίας απειλήσε την Άννα ότι να σκοτώσει. Σε κοφτή, τι άντρας είσαι? Ρε φίλε, σε παρακαλώ, προσπαθώ να ηρεμήσεις. Ευρεθήκαμε ο κάθε ένα τσαμέ για τους δικούς μας λόγους. Σημασία όμως εσύ τώρα να μείνουμε ενωμένοι. Ναι. Παιδιά, τι να πω, εντάξει, θα προσπαθήσω να του μιλήσω. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Καλά, τέλεια, είμαστε δίπλα σου. Οτιδήποτε ενημερώνετε μας, α. Γεια σας. Μπλέξαμε ένα σχήμα. Εγώ να είμαι μαζί σου. Ως το τέλος. Συγγνώμη. Έχει 3 χρόνια που έχουμε δεσμό με την Νάταλη. Με τη γυναίκα σου έχουμε δεσμό. Άντε, μου έρθει. Έκαμε ας πούμε τον πίτσι σου. Έλα πιο και ο χυμός σου. Σε καλύτερα. Δεν ήξερα. Ρε φίλε, σε παρακαλώ. Πήγαινε σε ένα γιατρό. Δεν μπορώ να σε θωρώ έτσι. Χαλάς την υγεία σου. Τέλος πάντων. Άντε. Πάω στο μοντάζι να πάρω κάτι καφέδες και ως που να το θέλω να πιείς το χυμό σου και να φάεις το σάντουιχ σου, α. Α, και αν θέλεις τίποτε άλλο, άνοιξε το ψυγείο και άνοι ό,τι θέλεις και με ρωτήσεις. Α, έλα σου πω. Ρε φίλε, δεν μ' άρεσε. Ούλα σας ζούμε. Άτε, το σάντουιχ και το χυμό. Κάτι έγινε. Α, τώρα θα μάθω τον Αντρίκο. Κουμπάρε, κάτι έγινε με τον Βασίλη. Εκλειδώθηκε μέσα στο γραφείο του και μετά εξαφανίστηκε. Ξέρεις κάτι, Αντρίκο μου, πού πήγε? Μίλα, παιδάκι μου, ξέρεις πού πήγε ο Βασίλης? Τι νεύρα είναι αυτά, Αντρίκο! Επιέτρεπε να βρει τη φίλη ενό άντρα καλύφτιστον! Ρε φίλε, να μην φωνάζεις έτσι, και τι είχε έχουν αυτιά. Μα δεν τον είδες πως αντέδρασε ο Αντρίκος? Κάτι ξέρει να τα λύσει, καλύφκει τον. Έχει πλάκα να είναι αυτό που υποψιάζομαι. Καλά, εγώ μιλώ σου εσύ στον κόσμο σου. Τι είπες, δεν σ' άκουσα. Λέω, πρέπει να πάμε να έβρουμε τον Αντρίκο. Είναι κολλητή, σίγουρα θα ξέρει για την κόμενα του Βασίλη. Θα τον πιέσουμε να μας πει. Όχι, τον Αντρίκο, ας τον πάνω μου, θα του μιλήσω εγώ. Και οι δυο μαζί είναι καλύτερα. Ας τον πάνω μου, σου λέω, θα του μιλήσω εγώ. Καλά, με φωνάζεις. Άντε, πάμε να βρούμε τον Βασίλη.
Πάρ' τον τηλέφωνο ξανά. Άφαντος ο κύριος Βασίλης εξαφανίστηκε να ακόμα γυρεύκουν το. Και δεν είπε και τίποτε της γυναίκας του. Ανησυχώ πάρα πολλά. Είσαι κλειδωμένη την πόρτα και έναν μία. Δεν μπορεί να είσαι ένα επαγγελματικό ραντεβού άνθρωπος. Μην κάνετε το ψηλό καβήλο. Παππού, πρέπει να γίνει κάτι πολλά σοβαρό. Και ο θείος Αντρίκος σήμερα δεν ήταν πολλά καλά. Να σας πω εγώ που τον είδα με τα μάτια μου. Έφυγε από το γραφείο του κύριου Βασίλη και ήταν κατάχλωμο, σαν να είδε φάντασμα μπροστά του. Παναγία μου, ήξερα το ότι κάτι είναι να γίνει σήμερα. Είδα ψες όνειρον την πεθέρα μου και άμα τη δω, δεν πάει η μέρα που καλά. Να πιάσουμε καλέ ξανά τον Αντρίκο να δούμε να που γίνεται. Ένα λεπτό. Τι είπα. Άτεγε μου απάντα το. Ο αριθμός που καλέσατε δεν ανταποκρίνεται. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα. Αντρίκο μου, ετηλεφώνησα σου όλη μέρα 10 φορές. Κι ας με γε μου να χαρεί κι ανησυχούμε. Πόσο πολύ, πόσο πολύ. Πόσο πολύ σ' αγάπησα. Πόσο πολύ σ' αγάπησα. Ποτέ δεν θα το μάθει. Απ' τη ζωή, απ' τη ζωή, απ' τη ζωή μου πέρασες κι αλλάργεψες και χάθεις. Κάθω στα διαβατάρικα κι αγύριστα πουλιά. Σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθω. Να με δεις κι αν δεν προσμένεις να με δεις κι εγώ πως θα ξανάρθεις. Εσύ του πρώτου ονείου. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Δεν ξέρω τι να πω. Γιαγιά μου, πώς δεν μπορούσες και κρατούσες τούτα όλα τα μυστικά μέσα σου τόσο καιρό? Εγώ το ξέρω, Βίκτορα μου, πως τον υπέφερα τόσα χρόνια. Μέρα νύχτα να ζούσα έναν εφιάλτη. Είπα τις πολλές φορές να πάμε στην αστυνομία. Αλλά δεν ήθελα. Εσύ, Σοφία μου, εμίλας. Η ουρανία είπε μας τα ούλα. Επιτέλους, δόξα τω Θεώ, τώρα ξέρουμε και ποιοι είναι οι βιολογικοί σου γονείς. Τι θες να κάνουμε τώρα? Πώς θες να προχωρήσουμε? Σοφία μου, είσαι καλά. Φαίνεσαι λίγο χλωμή. Πάντως, να ξέρεις, ό,τι και να αποφασίσεις, εγώ θα είμαι δίπλα σου. Σοφία μου, ένελα την αλήθεια για να σε προστατέψω. Τόσο πολλά σε αγαπώ. Μίλα μας, αγαπώ. Δεν κάτι. Φώναξε. Θέλει να κλάψεις, κλάψε. Μην το βαστάς μέσα σου. Σε παρακαλώ, Σοφία. Πού πάεις? Χρειάζομαι έναν, Οδυσσέα. Θέλω να πάω στο πάρκο να κάνω μια βόλτα. Να το μαζί σου. Δεν χρειάζεται. Να μείνεις δαμέ. Έχω ανάγκη να μείνω μόνη μου. Δικαιούμαι το. Σοφία! Αν δεν θέλεις να με θωρείς, πέ μου του. Θα φύω, να σε αφήσω ήσυχη, να με σε ρασανίσω. Είπα, θέλω να πάω να κάνω μια βόλτα. Τίποτα άλλο. Συγγνώμη. Συγγνώμη μου όλους. Είναι ώρα για κλάματα τώρα, Πεθερά. Τώρα είναι η ώρα σαν μια σφιχτή οικογένεια να στηρίξουμε ο ένας τον άλλο. Και να βρούμε ποιος είναι τούτος που σε απειλεί. Και τώρα που μας μίλησες, δεν έχεις τίποτε να φοβάσαι και κανένα. Η ουρανία υποψιάζεται πως τούτος ο τύπος μπορεί να είναι εκείνος που εμπειροβόλησε τον Φώτη. Δηλαδή μπορεί να μην το έκαμε ο άντρας της Γαλάτιας. Τίποτε να αποκλείεται. Αλλά εγώ έχω να σας πω και κάτι άλλο πολλά σημαντικό. Ο Βίκτορας ήδη ξέρει το. Τούτος ο τύπος που έκλεψε την τσάντα με τις φωτογραφίες που το σπίτι σου, Γαβρίλη, είναι ο ίδιος τύπος που ήρθε και έφερε τον Άργο σπίτι. Παραλίγο να τον ιτσιλίζουν με το αυτοκίνητο δυο παιδιά που το κανάλι σήμερα το πρωί. Μες στη τσάντα του είχε τη φωτογραφία σου και έπαιζε του χαμέ.
Επιάσαν την τα παιδιά από το κανάλι. Πόσες συμπτώσεις, Θεέ μου. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Και σαν μπορούσε να απειλεί μια γυναίκα 85 χρονών για κάτι που έγινε πριν 45 ολόκληρα χρόνια. Όποιος τσενάνει, όποια τσενάνε τα κίνητρα του, είναι πάρα πολλά επικίνδυνα. Σε σκέφτηκες να το κάνεις. Κάμε το. Τώρα. Ο αριθμός που καλέσατε δεν ανταποκρίνεται. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα. Εύα. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Για ό,τι έκανα. Επίσης θέλω να ξέρεις ότι... ότι είσαι η μοναδική γυναίκα που αγάπησα. Συγχώραμε. Πραγματικά συγχώραμε, αγάπη μου. Συγγνώμη. Νάταλη, ο Βασίλης είσαι στο νοσοκομείο. Είχε ένα ατύχημα χτες τη νύχτα. Ειδοποίησαμε τα χαράματα. Τι λες τώρα, είναι καλά? Σοβαρή η κατάστασή του. Δεν ξέρουμε να θα αντέξει. Σε παρακαλώ, πιάστε τον αντρικό, γελάτε γλύωρα. Χάνω τον άντρα μου. Και η μάνα σου, η Ουρανία, είχε και εκείνη στα σπλάχνα της ένα πλάσμα και έχασε το εξαιτίας της μάνας του της βιολογικής. Θησέα μου, και οι τρεις τους είναι εγκληματίες. Και μην είναι ατιμόρυτοι. Δαμέ είναι το πρόβλημα. Είναι στο νοσοκομείο. Έπαθε ατύχημα και δεν ξέρουν αν θα ζήσει. Θα πάμε με το δικό σου αυτοκίνητο ή το δικό μου. Πήγαινε να έρθω με το αυτοκίνητο. Έχω κάτι δουλειές. Μα τώρα μιλάς σοβαρά. Ο φίλος σου χαροπαλεύει μέσα στο νοσοκομείο και εσύ μου λες ότι έχεις δουλειές. Αντρίκο, για το φίλο σου μιλάμε. Το καλύτερο σου φίλο. Είναι για να έρθω, είπα. Έχεις καμία σχέση ή εσύ ή οι άλλοι με την απόπειρα δολοφονίας του Ηλία? Τι λάνεις ρε παπά, όχι φυσικά. Θα τα πω όλα για μέ που πρέπει. Θα πληρώσεις για τα κακά που μου έκαμες. Με αναγκάσεις να πιάσω την αστυνομία να έρθει να σε έβρει. Με απειλήσεις με έναν κακουλί. Τα ψέματα τελειώσαν. Ορκίστηκα ότι θα σε εκδικηθώ και θα το κάνω. Δυστυχώς έχει κάνει εγκεφαλική κακώση. Δεν είναι εύκολη η περίπτωση του. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον κρατήσουμε στη ζωή. Γιατρέ, κάμετε ό,τι χρειαστεί, σας παρακαλώ. Τι με θέλεις? Θυμήθηκες με ύστερα από τόσα χρόνια. Κινδυνεύεις και εσύ και η κόρη μας. Που τι κινδυνεύουμε? Υπάρχουν πολλά που δεν ξέρεις. Πρέπει να τα πούμε κοντά. Πρέπει να τα μάθεις. Τι συμβαίνει? Έχει σχέση με τη Σοφία? Γυρεύει και την ημάνα της?